Εντάξει. Για το Σκαραμούτσο θα μπορούσε να πει και ένα πιο γκαζάτο. Το πιο γκαζάτο τι. Πιο γκαζάτο. Πιο γκαζάτο γενικώ. Όχι, όχι, όχι. Μην το πάρετε. Heavy metal. Ένα πιο γκαζάτο. Heavy metal δεν έχει. Δεν έχει τέτοια. Όταν δεν έχει τέτοιο πα στη heavy metal. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Τι έχει δει πω είναι, οπότε καταλαβαίνει. Δεν μου λε. Σε έχουν πάρει εδώ πέρα στο Twitter, α πούμε, καταλαβαίνει. Σου λένε γλυκά στα λένε, αλλά σε κράζουν, α πούμε. Δηλαδή, με την ακοή, εγώ θα έλεγα ότι το τελευταίο καιρό δίνει την εντύπωση ότι είσαι η. Πώς τη λένε, ρε παιδί μου, η Ζαν Ντάρκ των μαγείρων. Δηλαδή, ακούς φωνές. Γουστάρω. Γουστάρω. Ζαν Ντάρκ, γουστάρω, γουστάρω. Η Ζαν Ντάρκ των μαγείρων. Γουστάρω. Άκουσα το αλατοπίπερο. Έφτιαξα πρωινό και σχεδόν τέλεια ομελέτα. Μόνο το αλάτι άρχισε να μιλάει λίγο παραπάνω και φοβήθηκα να το ακούσει ο Σκαρμούτσος. Το επόμενο όμως είναι ερωτικό. Είπα στον πατέρα μου, πατέρα, αγαπώ το Σκαρμούτσο. Τι να κάνω? Και μου είπε, με κοίταξε και είπε, αυτόν που του μιλάει το αλατοπίπερο, εξορκισμό δοκίμασες. Εντάξει, αλλά το λες την έκφραση, την ακούω με αυτή την έννοια, δηλαδή να την ακούσεις λίγο με το αλάτι, να την ακούσεις ναι, λίγο με το... όταν λέω το ακούω, η βλακία είναι ότι εννοώ το ακούω εδώ, όχι ότι το ακούω στα αυτή. Ναι, ξέρεις, πλάκα, ναι, το ξέρουμε όλοι τώρα, την πλάκα. Αλλά κάνουμε. Είναι και ωραία κουβέντα το ακούω, είναι ωραία λέξη, μου αρέσει πολύ. Εχθές, άκου να σου πω τώρα μια ιστορία, εχθές ήμουν σε ένα χωριό πάνω βόρεια στη Ράψα, ένα πολύ ωραίο χωριό και έρθει ένας παππούς, ο οποίος ήταν γύρω στα 78-79. Άδειο το χωριό, έρημο, με κοιτάει ο παππούς και μου λέει, σε ζαχαρώνω. Κατάλαβε, σε ζαχαρώνω. Ο παππούς έβλεπε Masterchef, με γούσταρε, ο παππούς τώρα που έρχεται και μου λέει, σε ζαχαρώνω. Τέλειωσα. Είναι το ίδιο πράγμα, το ακούω, είναι η ίδια κουβέντα. Λένε όμως ότι γενικά οι μάγειροι την ακούνε πολλές φορές τα αλήθεια. Δηλαδή ότι είναι ένα επάγγελμα που σε οδηγεί καμιά φορά σε μια τρέλα. Δηλαδή έχουμε δει αυτοκτονίες, έχουμε δει να εξατμίζονται, έχουμε δηλαδή μεγάλους μαγείρους. Αυτό από πού βγαίνει, πώς γίνεται αυτή η ιστορία? Γιατί μπαίνεις στο επάγγελμα έχοντας την τρέλα αυτή. Δηλαδή κουβαλάς τρέλα, δεν την αποκτάς τη μαγειρική την τρέλα. Για να κάνεις τη μαγειρική επαγγελματικά πρέπει να είσαι τρελός. Οπότε τι γίνεται τώρα, αντί να παλέψεις την τρέλα σου, μπαίνεις σε ένα τρελό επάγγελμα που μεγαλώνει αυτή την τρέλα, αντί να την παλέψει. Και εκεί καταλήγεις κάποια στιγμή διαλυμένος. Το μεγαλύτερο άγχος που έχεις μέσα, αν καμιά φορά ξέρω εγώ, εντάξει είναι και άλλα βράδια που πάνε έτσι. Ένα βράδυ ξέρω εγώ που γουστάρεις, είναι κόσμος που ξέρεις έτσι, αλλιώς γιουπέτσα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δηλαδή που έχεις βγάλει στο μυαλό στην πίεση ποιο είναι? Λόγω του ότι δεν βγήκε η συνταγή, μην είναι έτσι. Μην... Τις περισσότερες. Που... Κοίτα, όταν ήμουν μικρότερος. Στο μόνης. Όταν ήμουν μικρότερος ήταν οι κακές κριτικές. Δηλαδή όταν έφευγε κάποιος από το εστιατόριο και μου την έλεγε. Ναι. Γιατί φοβόμουν, τι θα πει ο κόσμος, γιατί δεν έφαγε καλά κτλ. Μεγαλώνοντας μαγειρικά και όταν έσκασε και η τηλεόραση, αυτό το πράγμα μου έφυγε. Οπότε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερό μου άγχος είναι αν θα καταφέρω να φέρω τον κόσμο στο εστιατόριο, να φάει καλό φαγητό και να μην πληρώσει πάρα πολλά. Okay. Εκεί έχουμε καταντήσει. Το έχει κάνει αυτό και το έχει κάνει και στη Θεσσαλονίκη ακόμα πιο πολύ αυτό, που είναι μεζεδοπολείο πιο πολύ, έτσι. Είναι μεζεδοπολείο, είναι μια εταιρεία εξαιρετική, έχει ειδικά τις προϊόντα, πάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ. Φαγητό εξαιρετικό, πολύ χαμηλές τιμές, να έρχεται το κόσμο. Και όταν λες μεζεδοπολείο, τι τρώμε? Εντάξει, μεζεδοπολείο με την έννοια του μεζεδοπολείου του Θεσσαλονικιώτικου που είναι πάρα πολύ πράγμα. Που πας και κάθεσαι και ένα εξάωρο έτσι. Μπράβο, όχι αθηναϊκό μεζεδοπολείο που έρχεται, ξέρεις, το μικρούλι και λες τώρα πάω να φάω ένα σουβλάκι, όχι καμία σχέση. Έχεις και σουβλάκια όμως. Γύρω. Είχα, τον έβγαλα. Γιατί τον έβγαλες? Περιμένω ένα μαλάκα μάγειρα, σαν και σένα, από σένα το περιμένω, να κάνει αρνίσιο γύρω όπως κάνουν οι Τούρκοι. Γιατί να μην κάνουμε? Αρνίσιο γύρω, να σου πω γιατί δεν τον κάνουμε. Και στο λέω στα ίσια για να μην σου πω μαλακές. Γιατί η τιμή στο αρνί είναι πάρα πολύ ψηλή. Είναι καθαρά τεχνικό το θέμα. Για να γίνει ο αρνίσιος γύρος πρέπει να πάρεις καθαρό κρέας από αρνί. Η τιμή στο αρνί είναι πάρα πολύ ψηλή. Δεν θες να πετάξεις τα κόκαλα, δεν σε συμφέρει να το κάνεις, οπότε δεν το κάνεις. Είναι καθαρά αυτό. Δεν είναι τίποτα άλλο. Σωρά. Ναι. Άκου να δεις. Ή μίξη τέλος πάντων με μοσχάρι, αρνί και κάτι. Αρνί και γρούν, ξέρω. Άμα το κάνεις, δεν το κάνεις κανονικά. Το κάνεις αυτό το αρνίσιο, το είχα φάει με ψωμί, ένα πράγμα σαν μπαγκέτα τουρκική. Ναι. Ιστερία, δηλαδή μπορεί να έχω φάει οπουδήποτε στον κόσμο, τέτοιο πράγμα. Τέτοια γεύση δεν ξέρω να φάει ποτέ. Βέβαια να ξέρεις ότι δεν είναι στο δικό μας πολιτισμό αυτό. Ο γύρος ο δικός μας είναι χοιρινό, είναι γρούν. Δεν είναι το αρνί, εμείς το έχουμε για άλλα πράγματα. Ναι, αλλά το γύρο το πήραμε από τα παλικάρια απέναντι. Εντάξει, αυτό είναι, παίζεται. Δεν είναι σίγουρο. Το κεμπάπ, ναι, το κεμπάπ είναι δανεικό. Ο γύρος είναι, θεωρούμε ότι είναι δικό μας. Έχουμε κλέψει την τεχνική από απέναντι και την έχουμε φτιάξει. Το έχουμε μετατρέψει. Δεν μου λες, είναι αλήθεια ότι οι Γάλλοι, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα, οι Γάλλοι έχουν κλέψει τους Ιταλούς και στην ουσία βάλανε πάνω βαρύ πράγμα? Ναι.
για μένα, δηλαδή αυτό το πράγμα πάρα πολύ υποκειμενικό. Εγώ θεωρώ ότι η ιταλική κουζίνα είναι στην κορυφή. Οι Ιταλοί ήταν οι μάστορες. Οι Γάλλοι, επειδή χώσαν χρήμα, ως συνήθως κλέψαν. Και απλά το μεγαλώσανε πάρα πολύ. Μάλιστα. Και μετά τους το κάνανε αυτό οι Ισπανοί. Το ίδιο πράγμα κάνανε οι Ισπανοί τα τελευταία χρόνια στους Γάλλους. Ναι, αλλά οι καλύτερες κουζίνες τώρα που είναι, δεν είναι εκεί που υπάρχουν πολλά λεφτά. Καλύτερες κουζίνες είναι η δικιά μου, ρε. Καλά, εντάξει, πέρα από αυτό, ρε. Α, εντάξει, υπάρχουν κι άλλοι, ναι, εντάξει. Πλάκα. Είσαι και κολόφαρδος, εμφανίστηκες. Πολύ. Εμφανίστηκες σε μια στιγμή που οι μάγειροι γίνονται στάρ. Αυτό ξεκίνησε από Αμερική, έτσι, από Νέα Υόρκη. Και αν δεν κάνω λάθος, πού ήσουν και εσύ και από το Λος Άντζελες. Νέα Υόρκη μετά Λος Άντζελες, ναι. Τεράστια κολοφαρδία. Ναι, τώρα πριν ήταν μαγείρι, τώρα γίνανε σεφ. Τώρα καθόμουν εκεί πίσω και λέω: κοίτα ρε, Πούστη, πόσο τυχερός είσαι. Που μερικές φορές δεν το εκτιμώ. Πραγματικά καθόμουν εκεί πίσω, άκουγα τον κόσμο να χειροκροτάει και λέω: κοίτα μαλάκα, πού ήσουν και πού είσαι και πόσο τυχερός είσαι. Γιατί μερικές φορές δεν το εκτιμώ αυτό το πράγμα. Αφήνω την καθημερινότητα και με συνεπαίρνει και δεν σταματάω ένα λεπτό να κάτσω πίσω, να αναπνεύσω και να πω. Δες που έφτασες. Okay. Έφτασες και έφτασες μακριά, αλλά λέω ότι και εποχές είναι τέτοιες που ένας μάγειρας είναι πλέον, ας πούμε, star. Αυτό ξέρεις, είναι λίγο επίφοβο, γιατί αυτό όσο γρήγορα ανέβηκε, τόσο γρήγορα μπορεί να κατέβει. Το καλό είναι ότι η μαγειρική έχει επίπεδο και έχει φτιάξει πάρα πολλά χρόνια μία σχέση. Δηλαδή δεν έχει χτιστεί όλο αυτό το πράγμα στο κενό. Ναι. Ώστε μπορεί να καταρρεύσει. Έχει τις υποδομές για να μείνει ψηλά για πάρα πολύ καιρό. Από εκεί και πέρα είναι όμως και στον κάθε άνθρωπο προσωπικά πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή, κοιτάξτε. Συμφωνώ, αλλά η εποχή πώς έγινε έτσι που να λέει πάει στο Las Vegas, όχι να παίξω, όχι να ακούσω, αλλά μαγειρεύει και ο Σκαρμούτσος, ας πούμε. Αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει από τη Νέα Υόρκη. Κάποια στιγμή η Νέα Υόρκη άρχισε να χώνει τα λεφτά για το φαγητό. Η Νέα Υόρκη σταμάτησε και η μόνη περιοχή που μπορούσε να χώσει. Κασέρι ήταν το Las Vegas. Ναι, αλλά έχουν γίνει ήδη stars στην τηλεόραση, έτσι. Εντάξει, ναι, έχουν γίνει stars στην τηλεόραση, έχουν πάρει φοβερές μεταγραφές στο Las Vegas. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ανοίξει. Τώρα που πούμε μεταγραφές. Ο Jamie Oliver πήρε μεταγραφή στη Manchester City. Και εγώ στον Ολυμπιακό. Αυτό λέω. Δηλαδή, εδώ πώς το βλέπεις, δηλαδή. Τέσσερα χρόνια. Λένε, πούμε, ο Λουκάκος στον Παναθηναϊκό, 4 χρόνια. Σκαρμούτσος. Ολυμπιακάρα. Ολυμπιακός. 4 χρόνια. Θα μαγειρεύει για τους γάφρους κάθε Κυριακή. Θα παίζει μπάλα, κάτσε γιατί παίζω μπάλα τώρα. Παίζω μπάλα. Παίζει μπάλα, μόνο. Κάνει κανένα δίαιτα, ας πούμε. Δίαιτα, ό,τι μαγειρέψει ο τρόστρε, που στείλε και εσύ. Άμα ό,τι μαγειρεύει τώρα, ας πάγαμε την πόρτα για να μπω μέσα. Όχι, εδώ, δεν, το λέω αυτό, διότι είσαι και τελευταία, από ό,τι κατάλαβα, είσαι και ερωτευμένος μάγειρας. Εντάξει, τι σχέση γι' αυτό. Είσαι και ερωτευμένος, πρέπει να προσέξεις. Το κορίτσι είναι όμορφο, το είδα εγώ, είναι μίσχος. Είναι μια κούκλα. Πες από πάνω, το πλακώσεις. Κάθε αυτή από πάνω. Υπάρχει λύση γι' αυτό. Γιατί υπάρχουν. Γιατί δεν έχεις τηλεόραση τώρα να γυρνάς. Όχι, καμία σχέση. Έτρωγα περισσότερο με τηλεόραση. Γιατί νομίζω ότι πήγα στη Θεσσαλονίκη και με ευνόησε εκεί ο αέρας της Θεσσαλονίκης. Καινούρια πόλη, καινούρια φαγάδικα να δοκιμάσω. Πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί, δοκίμασα από εδώ, δοκίμασα από εκεί. Γιατί η μισή δικιά μας δουλειά είναι αυτό. Να δούμε τι κάνουν οι άλλοι, να δούμε τον ανταγωνισμό, να δοκιμάσουμε πράγματα. Γιατί όσο ήμουν στην Αθήνα, εντάξει, τα είχα δει. Δεν πήγαινα, δεν γύρναγα. Δεν δικαιούσε, διότι αν θυμάσαι, ήσουν και σεν σύμβολο όταν βγαίνει στην τηλεόραση. Αυτά είναι μαλακίες τώρα, ψέματα. Τι ψέματα είναι, σεν σύμβολο. Σκαρμούτσο, Εν τω μεταξύ. Μην σου πω ένα ρήμα, έτσι. Ναι, άστο καλύτερα. Εν τω μεταξύ, τότε ήμουν ατύμουνα. 5 κιλά λιγότερο. 5 κιλά έχω πάρει. Δεν είναι ότι έχω. Δεν είναι παρά. Εγώ σε βλέπω έτσι ζουμπουρλό. Μένα μου αρέσει. Δείχνει υγεία. Είσαι και κόκκινο μαγουλάκι. Πάντα. Χτύψει και άλλα τέτοια το καλοκαίρι. Ναι, δεν πα καλά στο κεφάλι. Έχω κάνει. Έκανε 5 μέσα στο καλοκαίρι, διάβασα. Όχι, μα δεν κάνω 5. Αυτά είναι υπερβολές. Έχω κάνει την πλάτη μου τώρα που είναι ένα πράγμα και είσαι σαν την Αττική Οδό, την οποία την ξεκινάς και δεν τελειώνει ποτέ γιατί βάζεις προσθέσεις. Για να δω, για να δω. Όχι, δεν είναι. Έλα, για να δω. Έλα, γιατί θα βγει κοιλιά μπροστά και από σεξι μου θα γίνω λαπάτσα σύμβολο. Εντάξει. Δεν πειράζει. Να πάμε σε πάρουμε κανένα φράγκο. Πάμε κανένα φράγκο και πας και πληρωθείς και εσύ από άλλο κανάλι. Πάμε σε διαφημίσεις. Δύσκολο, αλλά πάμε. Καλό το βράδυ. Και είμαι με τον κύριο Δημήτρη Σκαρμούτσο. Για τον κύριο, έτσι, για τον Σκαρμούτσο. Για τον Σκαρμούτσο, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Δεν μου λες, πώς πήγε φέτος το... Ευχαριστήθηκες φέτος ή λιγότερο το MasterChef. Τη βρήκες όπως την πρώτη χρονιά που ήταν το καινούριο ή εντάξει, τη δεύτερη. Εντάξει. Επειδή ήταν ένα πράγμα back-to-back junior και δεύτερο καπάκι, σε μία σεζόν η οποία ήταν πάρα πολύ αβέβαιη, με πολύ σταμάτα, ξεκίνα με κακό χαμό, θεωρώ ότι το ευχαριστήθηκα γυρισματικά περισσότερο την πρώτη.
Γιατί την πρώτη υπήρχε μία ομάδα ενωμένη, οι οποίοι μόλις είχαμε γνωριστεί, ήμασταν όλοι ξεκούραστοι, σε πάρα πολλούς ήταν πολύ φρέσκο αυτό το πράγμα. Οπότε υπήρχε αυτή την κάβλα της φρεσκάδας. Τη δεύτερη σεζόν, επειδή γίνανε πάρα πολλά γυρίσματα και για τα δύο, υπήρχε η αβεβαιότητα, υπήρχε αρκετή γκρίνια. Εκεί λίγο σε έριχνε ψυχολογικά. Διάβασα μια κριτική του Βίδου, ο οποίος είναι λίγο πικρός ώρες-ώρες, αλλά έχει μια τέτοια. Και έλεγε, ας πούμε, ότι σαν να έχει ξεθυμάνει τη δεύτερη χρονιά. Για σένα και τα καλύτερα, με την έννοια ότι ο Σχορμούτσος είναι ο πιο κουλαριστός. Άρα και αυτός λίγο αποστασιοποιημένος, κάπως έτσι λίγο. Κοίτα, εγώ πάντα είμαι στον κόσμο μου. Δηλαδή, η συμπεριφορά μου και στο πρώτο και στο δεύτερο ήταν το ίδιο. Δηλαδή, πάντα ήμουν στον κόσμο μου. Πάντα θα έλεγα αυτό που ήθελα. Δεν άλλαξα κάτι το πρώτο με το δεύτερο. Απλά παρασκηνιακά στο πρώτο γινόταν ο χαμός. Δηλαδή, αν υπήρχε μια κάμερα να δείχνει τι κάναμε στο πρώτο, ήταν άλλα 70 επεισόδια που ο κόσμος αγγέλαγε συνέχεια. Στο δεύτερο είχε φύγει. Ήταν πιο επαγγελματικό, ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε, κατάλαβες. Και να κάνετε μήνυση όλοι μαζί, πώς το λένε αυτό, αγωγή. Έχουμε κάνει αγωγή, αλλά θεωρώ ότι τώρα βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και ότι τα πράγματα θα τακτοποιηθούν. Ναι. Από ό,τι μαθαίνω, ξανακάνεις εκπομπή εκεί. Ο Λουκάκος πήγε ήδη. Πας για Οκτώβρη-Νοέμβρη. Ο Γιάννης κάνει μια εκπομπή. Εγώ πάω θεωρητικά για Οκτώβρη με την προϋπόθεση ότι όλα τα πράγματα θα είναι όπως πρέπει. Συζητήσεις είναι τώρα ότι ναι, πάμε για Οκτώβρη. Και τι σου έχει πράγμα να κάνεις. Τι να κάνεις, είναι φύση, τρέχεις. Είναι τα δικά σου, αυτά που σου αρέσουν να πηγαίνεις εκεί να βρίσκεις. Ναι, είναι παραγωγή, είναι προϊόντα μικρά, είναι βουνά, είναι θάλασσες, είναι μαγειρική, έξω σε ξύλο, δεν έχει στούντιο. Δεν έχει κατσαρόλες, δεν έχει μάτια, δεν έχει φούρνους. Δηλαδή, αν περιμένουν τα. Θα μαγειρέψουμε, ρε μεγάλε. Θα μαγειρέψουμε σε ξύλο, στη θάλασσα, στην άμμο, σε γκάζι, παντού. Όπου μπορούμε να μαγειρέψουμε εκτός από κουζίνα. Αφού θα πάρουμε τα βουνά σε λίγο, μια χαρά σε βλέπω. Survivor kit, ας πούμε. Έτσι, εγώ είμαι πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή μου. Θα κάνουμε survivor. Τα κόλληβά σου πήραν βραβείο, έμαθα. Τα κόλληβα πήραν βραβείο, θα σου έλεγα τώρα. Πού τα απονείμανε, είναι νεκροταφείο, το κάνει την απονομή. Αυτό δεν το έχω ακούσει, μπράβο. Συγχαρητήρια στην κυρίαρχη συντάκτρια. Όχι, εντάξει, είναι νεκροταφείο. Γιατί εγώ δεν με έξω κανένα ώρα που στην να πω μια μαλακία καλή, δηλαδή. Εντάξει, εσύ λες συνέχεια μαλακία. Όχι καλή, συνέχεια λε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Πόση καψούρα έχει τώρα και το δηλώνει που δεν μίλαγε ποτέ, σου να λε και σου να στρίδει. Κοίτα, να δεις, εγώ γενικώς όταν δεν είμαι, δεν είμαι. Όταν είμαι και νιώθω καλά, είμαι. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Ωραία. Δεν υπάρχει λόγος να βγαίνεις και να δηλώνεις αν δεν είσαι ή να δηλώνεις αν. Καταλαβες. Όταν είμαι καλά, θα βγω και θα το πω. Γιατί να το πεις. Εντάξει, γιατί. Πολλοί κόσμος λέει, ναι, καλά είμαι, δεν λέω, δεν αυτό. Υπάρχει πολύ κόμπλεξ. Δηλαδή από τότε που έχω βγει στη γραμμοτηλεόραση, έχω δει πολύ κόμπλεξ σε ανθρώπους τηλεόρασης και είναι λίγο τραγικό. Το να πεις το αγαπάω μια γυναίκα, ναι, και την αγαπάω, τι κακό δηλαδή. Δεν είναι, τίποτα. Είναι και τι θα πει ο άλλος αύριο, είναι ότι αγαπάει την κοπέλα που είναι μαζί, ο Σκαρμούζος. Είναι το νορμάλ, ή αυτό το πράγμα ότι είμαι με κάποιον αλλά κρύβομαι. Δηλαδή τη μία στιγμή τον φυλάω και με το που δω το φωτογράφο τρέχω πίσω και τα λοιπά και κάνω το μαλάκα. Και κάνω το τάχα. Ναι. Είναι κακό και μετά βγαίνω στην τηλεόραση και συζητάω μία ώρα ότι είμαι, δεν είμαι, δεν είμαι, δεν είμαι. Εδώ καίγεται η χώρα, ας πούμε. Χεστήκαμε τώρα. Χεστήκαμε αν είσαι. Ναι, μπράβο, είσαι ή δεν είσαι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, έλεος. Στον πιτσιρικά την παρουσίασε τη Μαριέτα. Ναι, να γνωρίσει. Με γνωρίσει. Και τη γουστάρει πάρα πολύ. Αν τη γουστάρει, αυτό είναι. Ξύπνιο παλικάρι. Εντάξει, ο Μιτσάρας τώρα είναι στην περίοδο 12 χρονών, εφηβεία. Αρχίζουμε και ψιλογκομενίζουμε. Έχουμε ένα μαλλί αφάνο που προσπαθώ να το κόψω, αλλά δεν το κόβουμε τίποτα. Όχι, το έχει μακρύ. Πόσο ντροπαλά είναι τα αγόρια με τις γκόμενες όμως όταν τα μιλάς. Είναι πολύ. Έτσι ήμασταν κι εμείς. Όχι, δεν ήμασταν έτσι. Δεν μπορεί. Εμείς ήμασταν κι εμείς. Κοιτάζω τα πιτσιρίκια τώρα και δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι έτσι πρέπει να ήμασταν κι εμείς τα 12 να κομπλάραμε δεν πολύ. Είμαστε, ρε. Εμείς ήμασταν κυνηγοί. Εγώ θυμάμαι 12 χρονών. Παράτησα μπάλα που για μας τότε η μπάλα τότε. Δεν την παρατάς ποτέ εγώ, ναι, δεν την παράταγες την μπάλα τότε. Μέχρι. Παράτησα μπάλα να κάτσω κάτω από το σπίτι μιας κοπέλας επί 2,5 ώρες για να τη δω να βγαίνει στο μπαλκόνι. Όχι τώρα φίλοι και τέτοια, να βγει στο μπαλκόνι να τη δω. Γάμου μπορεί να την ξανακάνεις ποτέ. Τώρα να πω, όχι δύσκολο. Όχι, γενικά το έχεις μέσα θεωρία. Δεν το σκέφτομαι. Δεν το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είμαι τόσο καλά, είναι σαν να είμαστε παντρεμένοι, ρε παιδί μου. Ωραία. Ξέρεις επίσης ότι μια γυναίκα, η κάθε γυναίκα που είναι με έναν άντρα που τον αγαπάει και την αγαπάει, θέλει να κάνει παιδί. Το παιδί εννοείται. Και εγώ θέλω το να ξέρεις το παιδί. Ναι. Το παιδί εννοείται. Και νομίζω ότι και εγώ είμαι έτοιμος για ένα δεύτερο παιδί. Τώρα εσύ νομίζω και εγώ ότι είσαι. Ναι, γιατί τώρα έχω και το μυαλό για ένα δεύτερο παιδί, έχω και την εμπειρία για ένα δεύτερο παιδί. Είμαι πάρα πολύ καλά με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εξαιρετικός
και είναι μαζί μου και είναι δίπλα μου. Οπότε υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Στον Πιτσιρικά όλο αυτό το παρελθόν, το κακό, το έχεις πει? Ή περιμένεις να πάει 15-16? Όχι, όχι, τίποτα. Τα ξέρω, Δημήτρη. Στα 12 μπορεί να τα... Δεν μπορεί να τα εκτιμήσει όπως είναι. Στα 16-17 μπορεί. Αλλά είναι καλό να τα ξέρει και είναι καλό να τα ξέρει από νωρίς, ούτως ώστε όταν έρθει η στιγμή και όλη αυτή η πληροφορία αρχίζει και την καταγράφει σωστά, να μπορεί να φιλτράρει και να μην φιλτράρει. Εντάξει. Γενικώς όμως, ούτε αυτό με έχει πάει κακά. Δηλαδή το ότι βγήκα και είπα κάποια τέτοια πράγματα και εκεί καλά με πήγε. Καλά έκανες. Βέβαια, γιατί έτσι αναγνωρίζω το πρόβλημά σου. Mm. Δηλαδή, τι έχω πρόβλημα, αλλά το κρατάω μέσα μου. Όχι, δεν το αναγνωρίζω αυτό το πρόβλημα. Φοβάμαι μην το μάθουν οι άλλοι, δεν το αναγνωρίζω αυτό το πράγμα. Και στην τελική δεν με νοιάζει και τι θα πούνε οι άλλοι. Αφού έχω πρόβλημα, δεν είμαι καλά. Συγγνώμη, το είπες. Είπες τα χειροτερότερα, τα ντράξ και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Αφού τα είπες, είδες τίποτα να συμβαίνει ανάποδο από εδώ? Είσαι ο κόσμος, εγώ δεν βρήκα κανένα να συζητάει. Το μόνο που λένε, ξέρω εγώ, πιτσιρικά στους καρμούτσους ήταν ένα λίτρα. Ξέρεις τι όμως, στην ελληνική κοινωνία και μερικές φορές ούτε με εμείς, γιατί έχουμε κακοχαρακτηρίσει την ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο ανεκτική από αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είναι. Γιατί όλοι νομίζουμε ότι η ελληνική κοινωνία έχει τα ταμπού της, έχει αυτό, έχει εκείνο. Παιδιά, ο κόσμος εξελίσσεται. Τα χρόνια περνάνε. Το μυαλό του κόσμου και ειδικά του Έλληνα ανοίγει. Έχει περάσει πλέον τόσα πολλά. Και οι ιστορικές κοινωνίες είναι ανεκτικές, λένε. Εννοείται. Και εμείς είμαστε μια ιστορική κοινωνία. Παρότι είμαστε υπανάπτυκτοι. Δεν είναι ότι είμαστε υπανάπτυκτοι. Είμαστε υπανάπτυκτοι οικονομικά. Δεν είμαστε. Είναι το μενταλιτέ μας είναι αυτό. Είναι, έχουμε και ένα κακό κάπου. Όμως, άκου να δεις, για να πούμε και ένα αυτό και να τελειώνουμε. Εγώ βλέπω πράγματα και κινούνται και χαίρομαι. Πραγματικά, επειδή γυρνάω τώρα πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα, βλέπω πράγματα και κινούνται. Κόσμος παλεύει. Το πράγμα προχωράει μπροστά. Επί 3 χρόνια είχαμε κάτσει και είχαμε σπαράξει το κλάμα. Πλέον το κλάμα έχει στερέψει. Να κάνουμε τίποτα για να ζήσουμε. Και, μπράβο. Και έχουμε, δημιουργήσουμε. Έχουμε βάλει μπροστά, δημιουργούμε, βγαίνουν πράγματα, νέα παιδιά, νέοι παραγωγοί. Ο τουρισμός θα πάει εξαιρετικά φέτος, θα πάει πάρα έτσι, πολύ λένε, καλά. Έτσι λένε, 15-30% λένε άλλοι, κάπου μέσα εκεί. Μπράβο, η εφορία μας μάει, αλλά επιτέλους παίρνει τα χρήματά της. Οκ, okay, τι να κάνουμε. Ναι, εντάξει, έπρεπε να γίνει και αυτό, καταλαβες. Και εγώ πονάω που τα δίνω. Πρώτη φορά έβγαλα λεφτά στη ζωή μου και τα έδωσα. Τι να κάνω. Πονάω, αλλά χαίρομαι. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο γιος μου θα είναι καλύτερα. Και έτσι κι αλλιώς και εσύ το ξέρεις, έχεις παιδιά, γι' αυτά ζούμε τώρα. Το ξέρω. Δυστυχώς, είδες από ένα σημείο και πέρα. Δυστυχώς τώρα από μια μεριά μ' αρέσει, από την άλλη μεριά. Όταν κάνεις παιδιά, χάνεις το εγώ τελείως, έτσι. Ναι, εννοείται. Δεν σε νοιάζει τι θα σου συμβεί. Σε νοιάζει τι θα συμβεί σε αυτόν. Μπράβο, ανάλογα τι άνθρωπος είσαι τώρα. Οι περισσότεροι το κάνουν αυτό και είναι καλό. Mm. Είναι το λεγόμενο πονάω, αλλά μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι στη Θεσσαλονίκη πας να πάρεις τα εστιατόρια στο Μακεδονία? Δεν πάω να τα πάρω. Με προσέγγισε από το Μακεδονία Παλάς ο κύριος Σαββίδης να είναι καλά ο άνθρωπος. Ο Σαββίδης αυτός τι είναι, ρε? Κοίτα, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Ένας πολύ καλός επιχειρηματίας, πάρα πολύ έξυπνος. Ο οποίος δεν κάνει πράγματα από ό,τι έχω δει εγώ στα τυφλά. Δεν είναι δηλαδή ότι α, ήρθαν οι Ρώσοι, θα τα αγοράσουμε όλα. Είναι επιχειρηματίας πάνω απ' όλα. Πιστεύει πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη. Έχει ποντιακές ρίζες. Εντάξει, και η πόλη από την οποία προέρχεται στη Ρωσία έχει πάρα πολλές συνδέσεις με τη Θεσσαλονίκη. Αγαπάει φοβερά τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω γιατί, και καλά κάνει ο άνθρωπος. Αγαπάει φοβερά τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι καλό και σημαντικό να υπάρξει επιτέλους μια δεύτερη ομάδα σε αυτό το πρωτάθλημα. Εννοείται. Και είναι και καλό και σημαντικό ότι αυτή η δεύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι από τη Θεσσαλονίκη. Μια πόλη η οποία μπορεί να τη στηρίξει. Εσύ τι έγινε με το Μακεδονία? Εγώ έχω αναλάβει όλο το φαγητό στο Μακεδονία μαζί με ένα εξαιρετικό σεφ που είχε ήδη το Μακεδονία εκεί πέρα. Και το προχωράμε ένα βήμα παραπέρα. Έχει αρχίσει ο εξυγχρονισμός. Είδες που σου λέω ο Star Chef, ας πούμε, κατάλαβες. Εντάξει, το Las Vegas, αλλά και Μακεδονία, Μακεδονία. Είναι θεσμός του Μακεδονία εκεί πάνω. Είναι θεσμός εκεί πάνω, δεν είναι αστιακή. Και κάνουμε και ωραία πράγματα, κάνουμε και ωραία πράγματα. Δεν μου λες τώρα που συζείς, έχεις πάρει τίποτα άλλο από σκυλοτροφή στο σπίτι? Κάποτε είχες πει σπίτι μου, σου λένε τι υλικά έχεις σπίτι, λες σκυλοτροφές γιατί δεν μαγειρεύω. Σκυλοτροφές, φουλ. Τώρα πήρες και τίποτα να μαγειρεύεις το κορίτσι ή μαγειρεύει το κορίτσι? Μαγειρεύει η Μαριέτα εξαιρετικά. Όταν θέλει, γιατί πολλές φορές δεν θέλει, δηλαδή μπορεί να μαγειρέψει τώρα και μετά από κανένα τετράμινο. Α. Αλλά όταν μαγειρέψει, μαγειρεύει εξαιρετικά. Έρχεται και αυτή η Θεσσαλονίκη μαζί. Είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη μαζί μου, ναι. Μάλιστα, στο αλάτι συνεχίζει να μαγειρεύει, παιδάκι μου, δεν συνεχίζει. Εννοείται, στο αλάτι συνεχίζει να μαγειρεύει, γιατί το αλάτι είναι το παιδί μου. 7 χρόνια δεν γίνεται να το αποχωριστώ και μάλιστα από το χρόνο ετοιμάζουμε και ωραία πράγματα, διαφορετικά πράγματα. Γιατί τώρα ξέρει, το αλάτι αρχίζει και ηρεμεί
την περίοδο του καλοκαιριού, είναι στο κέντρο της Αθήνας, οπότε αρχίζει και η ηρεμή. Πρέπει να κλείνει και ένα διάστημα, δεν κλείνει το καλοκαίρι, Αύγουστο. Κλείνουμε τον Αύγουστο. Κλείνουμε τον Αύγουστο, γιατί η Αθήνα παλιά τουλάχιστον. Είναι αλήθεια ότι καλό σου πελάτη είναι ο Γιώργος Παπανδρέου? Ήταν. Ήταν. Ναι, γιατί τώρα τελευταία δεν ξέρω που βρίσκεται. Τι θα του δίνεις, κόλλημα τώρα θα τρώει? Όχι. Αφού τα κάνεις τόσο καλά. Ήταν, δεις, ο άνθρωπος ήταν της υγιεινής διατροφής φουλ, δηλαδή ψάρι και μόνο ψάρι και χόρτα. Γι' αυτό ήταν έτσι. Α, εντάξει. Αλλά σκέφτομαι μην τυχόν και το ψάρι δεν τρέφει προς τα πάνω. Έλα μου, εντάξει, ο άνθρωπος είναι έξυπνος τώρα, δεν είναι χαζός τώρα, είναι εντάξει. Δεν τα έκανε καλά, εσύ. Συγκύριες, δεν τα έκανε καλά, αλλά δεν είναι ότι φταίει αυτός και δεν τα έκανε καλά, φταίγαν όλα και δεν γίνανε καλά. Ναι. Μου φταίει και το ψάρι, σκέφτομαι εδώ. Γι' αυτό τρώω κρέας συνέχεια. Το ψαράκι γενικώς κάνει καλό, δεν κάνει κακό. Καλό το ψαράκι, έτσι. Κρήτη, πήγες καμιά βόλτα τελευταία? Τώρα ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα. Έστω και πάλι την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι, την αγαπώ την Κρήτη. Δεν... Είναι αλήθεια ότι το μαγαζί της Θεσσαλονίκης θες να κάνεις πατέντα για Βρυξέλλες, Λονδίνο και... Ανοίγει τώρα Σκιάθο την επόμενη εβδομάδα, Ρόδο μέσα στο Μάιο, Μύκονος ένα ξενοδοχείο μέσα στον Άγιο Στέφανο, πολύ όμορφο ξενοδοχείο, Βρυξέλλες και Λονδίνο στο κέντρο του Λονδίνου. Το οποίο... Μαλάκας έγινες επιχειρηματίας. Δεν είναι δικά μου ρε μαλάκα. Μαλάκα. Ποιο μαλάκα, μιλάς και εσύ μαλάκα. Εσύ είμαι μαλάκα, εγώ σου μαλάκα. Με έχουν πρέξει όλοι. Δεν μπορεί ποσοστά να μην δεν έχει. Δεν έχω, ρε. Μην φοβάσαι την εφορία, ρε. Όχι, δεν φοβάμαι την εφορία. Θέλω ένα επιχειρηματία από πίσω μου ο οποίο μπορεί να με κοντρολάρει. Αν με αφήσει, είμαι άλογο που φεύγει. Σε βλέπω. Κατάλαβε. Σε βλέπω. Ναι. Οπότε έχω πει ότι δεν κάνω βήματα δικά μου. Ναι. Ακόμα μπορεί στο μέλλον να κάνω, ρε παιδί μου. Οι γυναίκε είναι καλέ στη διαχείριση, να το ξέρει αυτό. Η συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, εύχομαι όλα αυτά τα βήματα να πάρει. Τα λεφτά τα παίρνει από αυτού ή θέλει να το κανάλι δεν τα πάρει? Όχι, ρε μαλάκα. Με τα εστιατόρια τα παίρνουμε. Ναι, εννοείται. Τότε είπα μαλάκα και μην πει εσύ. Εγώ. Ναι, εσύ με πει. Όχι, ρε μαλάκα. Άμα σου είπα εγώ μαλάκα, αυτό να μην γράψει ποτέ. Δεν έδειξα ένα συγκεκριμένα. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όχι, όμω ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.